Αυτό που καλώ με την διοίκηση περιφέρειας είναι να έρθει κοντά μας ή αν θέλετε να πάμε εμείς κοντά της στα ζητήματα τα οποία πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και εκεί θα κάνουμε ένα διάλογο ουσίας και να είμαστε σε αγώνα κοντά όλοι μαζί. Δυστυχώς, εγώ πίστευα ότι η πορεία της περιφέρειας μετά από την ύπαρξη της κυβέρνησης του Πασόκ στην εξουσία, μια και είναι φύλλα προσκύμνη προς την κυβέρνηση η διοίκηση της περιφέρειας, θα είχαμε πιο ανοιχτά κανάλια κάτω στην Αθήνα, πιο ανοιχτά παράθυρα και πιο ανοιχτές πόρτες. Βλέπω δυστοκία σε πολλά ζητήματα και αυτό δεν με χαροποιεί καθόλου. Ένα ζήτημα θα ήθελα, αν μπορείτε να θέσετε σε επόμενο ψήφισμά σας, αφορά μεγάλες περιοχές της Ροδόπης και της Ξάνθης, στα νότια, που το μεταφέρουν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι χάνουν το επίδομα του παραμεθωρίου, γιατί πλέον το παραμεθώριο ζώνη ορίζεται μόνο 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Αυτό σημαίνει χιλιάδες οικογένειες δημοσίων υπαλλήλων χάνουν αυτό, το επίδομα. Γι' αυτό στους ηλιθίους που γράφουν τους νόμους, σε ευθεία γραμμή από τα σύνορα ή σε οδικό δίκτυο. Δεν το γνωρίζω, μου το μεταφέρω και σας το μεταφέρω. Είναι ζήτημα της περιφέρειας. Ένα από τα ζητήματα που θα έπρεπε να τεθεί. Επειδή η λιθιότητα έχει περισσέψει αυτόν τον τόπο, φτάνει πια αυτή η κοροϊδία της Αθήνας. Η περιφέρεια δεν πρόκειται να ξαναπληρώσει αυτά. Παραμεθόριο ζώνη θεωρούνται όσες περιοχές ανήκουν στην παραμεθόριο. Τελείωσε τα παραμύθια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή και σε ορεινούς όγκους τίποτα. Όπως ήταν το παραμεθόριο να παραμείνει, σε 100% ευρώ που θα δώσουν στους ανθρώπους για να υπηρετήσουν εδώ πέρα. Εδώ μας κοροϊδεύουν και μας βγάζουν και σε ταινίες ότι θα πάνε να υπηρετήσουν στο σουφλί. Και εγώ να ρωτήσω 20 χιλιόμετρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα ή 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Γιατί έχουμε και τη Βουλγαρία τώρα είπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μας τη λύσουν όλα. Ωραία. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, κύριε Τρέλη, κύριε Καβαρατζή, να είστε καλά. Το αποδέχομαι πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, να ζητήσουμε ότι όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο έχει να ενταχθεί σε αυτόν καινούργιο παραμέτρο. Πάντως, κύριε Δούκα, θέλει δεν θέλει ο κύριος Γιαννακίδης και η πλειοψηφία, το θέμα, η κρίση, τα αποτελέσματά της, μέτρα και πάλι αντίσταση απέναντι στην κρίση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητηθεί με τις διαφορετικές απόψεις και γνώμες που έχει ο καθένας. Θέλει δεν θέλει να συζητηθεί, γιατί θα κινήσουμε τη διαδικασία που επιτρέπει ο κανονισμός. Θέλει δεν θέλει να συζητηθεί και το προκαλούμε πριν ακόμα κινήσουμε τη διαδικασία να πάρει την ευθύνη και την πρωτοβουλία και να καλέσει άμεσα έκτατο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ όλους, να είστε καλά. Ότι θα το κάνει. Ευχαριστώ. Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας των σχολών γονέων στην Αλεξανδρούπολη, η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, κ. Μένη Μαλιώρη, βρέθηκε στην περιοχή όπου και είχε διαδοχικές συναντήσεις τόσο με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, όσο και με τη διοίκηση του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Κ. Μαλιώρη, στις συναντήσεις με τους φορείς, συζήτησε για τη λειτουργία των μονάδων του ΟΚΑΝΑ στο νοσοκομείο. Αυτή η νέα δομή, όπως είπε, θα ξεκινήσει να λειτουργεί σύντομα εφόσον καταρτιστεί και το προσωπικό του νοσοκομείου που θα στελεχώσει τη μονάδα. Η λειτουργία των θεραπευτικών μονάδων φαρμακευτικής υποστήριξης του ΟΚΑΝΑ στα δημόσια νοσοκομεία έρχεται να δώσει ένα τέλος στη μεγάλη λίστα των δοξικομανών που περιμένουν να μπουν στο πρόγραμμα και να απεξαρτηθούν. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μένη Μαλιώρη κατά την επίσκεψή της στο γραφείο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη. Η κατηγορία των ανθρώπων που δεχόμαστε πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια. Που σημαίνει να είναι πάρα πολλά χρόνια στη χρήση, να έχουν κάνει προσπάθεια απεξάρτηση σε στεγνό και να έχουν αποτύχει και κάποια άλλα κριτήρια επιστημονικά. Άρα δεν είναι όποιος είναι χρήστης και έχει ξεκινήσει τη χρήση πρόσφατα έχει ένδειξη για τέτοιο πρόγραμμα. Κάθε άλλο, αυτός έχει απόλυτη ένδειξη για ένα στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα και ξέρω ότι υπάρχει μια προσπάθεια και μια μονάδα του και Θεά εδώ για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Πάμε, εμείς είμαστε για την πιο βαριά κατηγορία χρηστών, για τα πιο δύσκολα περιστατικά που όπως προανέφερα έχουν και άλλα προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας. Στόχος του Υπουργείου με τη λειτουργία των μονάδων φαρμακευτικής υποστήριξης του ΟΚΑΝΑ στα δημόσια νοσοκομεία είναι η εξάλληψη της λίστας ντροπής που αριθμεί σήμερα 7.000 χρήστες πανελλαδικά. Εάν δεν ξέρω τι θα γίνει με τη στελέχωση, δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που εγκαινιάζω κτίρια. Εγκαινιάζω λειτουργίες. Συγγνώμη για το προσωπικό, θεωρώ ότι ανταποκρίνεται και σε ανάγκες τοπικής κοινωνίας. Άρα, αν δεν ξεπεράσουμε τη δυσκολία πώς πλαισιώνεται και πώς τελεχώνεται, δεν μπορώ να μιλήσω για έναρξη. Όταν θα έχουμε κλειδώσει το προσωπικό, θα το εκπαιδεύσουμε, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν τους εξαρτημένους, τότε θα μπορώ και θα είμαι σε θέση να σας δώσω ημερομηνία. Αγκάθι για τη λειτουργία των μονάδων παραμένει η στελέχωσή τους από το εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς ήδη το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Είναι το πρόβλημα που θα έχουμε σε όλες τις δομές που θέλουμε να δημιουργήσουμε στα επαρχιακά νοσοκομεία.